Σε απόγνωση βρίσκονται χιλιάδες ξενοδοχοϊπάλληλοι στο Ηράκλειο που περιμένουν μάταια το επίδομα ενεργείας των 390 ευρώ. Η διαδικασία διασταύρωσης των στοιχείων έχει κολλήσει και η αναμονή αντί για τις 40 ημέρες ξεπερνά τις 90, οδηγώντας στην εξαθλίωση εκατοντάδες οικογένειες όπως καταγγέλουν εργατικό κέντρο και σωματείο ξενοδοχοϊπαλλήλων. Τα νοικοκυρία αυτά βρίσκονται σε, σε, τραγική κατάσταση, θα έλεγα. Περάσανε γιορτέ σχεδόν έχουμε φτάσει στα μέσα του Γενάρη και δεν έχουν πάρει το επίδομα ανεργία. Είναι ανεπίτρεπτο 2020 με 2021 να μιλάμε τέτοιε διαδικασίε. Εμεί απαιτούμε άμεσα πληρωμή των όλων των ανέργων γιατί τρέχουν υποχρεώσεις, τρέχουν οι καθημερινές απαιτήσεις της ζωής. Οι υπηρεσίε του ΟΑΕΔ στο Ηράκλειο αδυνατούν να επεξεργαστούν τι δηλώσει, μοιράζοντα του φακέλου στα υποκαταστήματα όλη τη Κρήτη για να επιταχυνθεί η διαδικασία, χωρί όμω μια... κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα παρά τι συνεχεί παρεμβάσεις προ το Υπουργείο Εργασία και τη διοίκηση του ΟΑΕΔ. Βρίσκονται σε πολύ τραγική κατάσταση, ιδιαίτερα εδώ πέρα στην Κρήτη, που έχει εκτοξευθεί η ανεργία. Θα έλεγα στην κορυφή είμαστε, αυτή τη στιγμή, σαν περιφέρεια, η πρώτη στην ανεργία και παρόλα αυτά, κοφεύει η, η, η κυβέρνηση και δεν βλέπει το, το πρόβλημα και να παρουσιάζονται τόσο στη συμπλήρωση των εγγράφων όσο και στην ταυτοποίηση των επιπλέον ατομικών δεδομένων ενδοϊπηρεσιακώ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η μια εμφάνιση των ενσύμων από την αναστολή των συμβάσεων, γεγονό που οδηγεί σε αυτόματη απόρριψη αιτήσεων. Δουλεύει μόνο το 50% των εργαζομένων και εκεί πιστεύουμε ότι υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα. Ξέρουμε ότι έχουν γίνει πολλά λάθη από πλευρά των εργαζομένων, αλλά εμεί απαιτούμε άμεσα την πληρωμή των επιδομάτων ανεργία. Με νέα επιστολή διαμαρτυρία, Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου και Σωματείο Ξενοδοχό Υπαλλήλων ζητούν να δοθούν άμεσα τα χρήματα στου δικαιούχου που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωση, με τι οικογένειέ του να στηρίζονται στα 390 ευρώ του πενιχρού επιδόματο. Η διοίκηση του ΑΕΠ και το Υπουργείο Εργασία έχουν τεράστιε ευθύνε για την όλη καθυστέρηση. Παρουσιάζεται μόνο στο Ηράκλειο ε, και δυστυχώς για άλλη μια φορά βλέπουμε το Ηράκλειο ότι είναι στο επίκεντρο όλων των καθυστερήσεων στις υποχρεώσεις της πολιτείας. Κάτι που έχουμε δει και αντίστοιχα με την κατανομή των συντάξεων όπου η Ανατολική Κρήτη πραγματικά στενάζει. Με τους ζευθμούς που ξέρουμε ότι πηγαίνουν να βγάλουν την κάθε μια ημέρα ε, φοβάμαι ότι θα πάμε Φεβρουάριο-Μάρτιο και ακόμα δεν θα έχουν πληρωθεί Πολύ εργαζόμενοι. Την ίδια στιγμή, με κοινή ανακοίνωση διαμαρτυρία, τα εργατικά κέντρα τη Κρήτη και τη Ρόδου ζητούν να εξαλειφθούν αδικίες που έχουν προκύψει για όσου δεν δούλεψαν αναγκαστικά το προηγούμενο έτο, όπω οι στρατευμένοι και οι νέε μητέρε που δεν συμπληρώνουν τον αναγκαίο αριθμό ενσύμων. Όπω είναι απαράδεκτο και καταδικαστέο, κάποιο νέο άνθρωπο που δούλευε το 18 στον επισητισμό ή στα ξενοδοχεία είτε γενικότερα στον επισητισμό τουρισμό πήγε να υπηρετήσει το 19 <σκυρίζει> την πατρίδα τώρα γυρνάει, δούλεψε το 20 ξενοδοχο υπάλληλο, ο ΛΟΑΕ τον πετάει έξω, τον τιμωρεί ουσιαστικά γιατί υπηρέτησε την πατρίδα το 19 γιατί δεν συμπληρώνει το συνολικό ε, αριθμό εσήμων για τα τελευταία δύο χρόνια.